Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πώς είσαι, Χριστιανά μου? Την τηλεόρασή μου, έχω χαμηλώσει και εγώ την τηλεόρασή μου, όπως λέμε στους τηλεθεατές μας κάθε φορά που βγαίνουν τηλεφωνικοί. Είστε καλά? Εμείς είμαστε καλά, εσύ είσαι καλύτερα? Λείπει το πλευρό μας. Κρύα είναι το πλευρό σου. Πολλά. Εγώ προσπαθώ, εντάξει, το παλεύω. Είμαι σε προσπάθεια ανάρρωση. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο, οπότε προσπαθώ να τα καταφέρω για να δούμε και τι θα γίνει και για την Κυριακή. Γιατί ακόμη δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Προσπαθώ όμως. Είμαι σε μια φάση που το παλεύω να είμαι καλά για να μπορώ να είμαι εκεί έστω την Κυριακή. Τώρα αυτό βέβαια είναι νωρίς για να το ξέρω, γιατί είναι Παρασκευή. Αλλά εντάξει, με έχει πιάσει έναν άγχος η αλήθεια, αν και δεν θα έπρεπε να το πιάσει έναν άγχος, γιατί ξέρουμε όλοι και λέμε ότι βέβαια πάνω απ' όλα η υγεία μας, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, γνωρίζετε πολύ καλά νομίζω το πώς βάζουμε τις προτεραιότητες. Και παρόλο που το γνωρίζουμε, εντάξει, με έχει πιάσει έναν άγχος για το τι θα γίνει τελικά την Κυριακή. Τα νέα θετικά με την υγεία σου? Καλύτερα. Καλύτερα, σίγουρα καλύτερα από ό,τι χθες. Κάθε λίγες ώρες νομίζω έτσι που γίνεται η παρακολούθηση, νομίζω ότι πάμε καλύτερα. Και ευελπιστώ, θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά για να είμαι την Κυριακή στο πόστο μου, έτσι. Αν και σήμερα λείπω από το πόστο μου και χθες και νιώθω λίγο περίεργα. Θυμίζω να δεις τη στιγμή. Αλλά εντάξει, μια χαρά σας βρίσκω πάντως, έτσι τα καταφέρνετε μια χαρά. Δεν έχετε πρόβλημα. Χριστιανά μου, πάντως ο κόσμος σου στέλνει πάρα πολλά χαιρετίσματα, πάρα πολλά περαστικά και την αγάπη του. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα τα οποία έρχονται στο κινητό μου και στο Facebook από ό,τι μου είπατε εσείς. Αλλά είναι λίγο δύσκολο έτσι τώρα να μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, γιατί είμαι έτσι λίγο χαμένη ακόμη, είναι λίγο μεταξύ κνιού ξυπνιού, μεταξύ αντιβίωσης, παυσιπόνου κλπ. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ τόσο πολύ όλους που στέλνουν τις ευχές τους, τα περαστικά τους. Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε να ακούμε το σώμα μας λίγο παραπάνω. Και ειδικά εσύ. Όλοι μας, όλοι μας. Γιατί κάτι που με ρώτησε ο γιατρός, καλά μου λέει, δεν είχες μια προειδοποίηση, ένα σημάδι, κάτι. Του λέω, δεν ξέρω, μου λέει, δεν γίνεται να μην είχες κάτι. Ναι, τώρα που μου το λες, πριν από 2 εβδομάδες είχα έτσι κάποιες ενοχλήσεις, αλλά δεν έδωσα σημασία. Οπότε νομίζω ότι όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε να ακούμε περισσότερο τον εαυτό μας. Και άντρες και γυναίκες, δεν έχει σημασία. Έτσι, να φροντίζουμε να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Χριστιανά μου, τι ακριβώς έχει σύμφωνα με τους γιατρούς? Εντάξει, όλο αυτό το θέμα νομίζω ότι οι γυναίκες περισσότερο μπορούν να καταλάβουν το τι πόνο έχει αυτό το πράγμα. Είχε να κάνει με μια γκίστη στην ουσία, η οποία οι περισσότερες γυναίκες κάποια στιγμή ίσως να είχαν αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο θέμα. Και πραγματικά έχει τόσο πολύ πόνο. Αφού τους έλεγα το βράδυ που πήγα στο νοσοκομείο, λέω, παιδιά, δεν ξέρω πώς είναι η πόνη γέννας αν δεν είναι κοντά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα δεν συγκρινόταν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ έντονος ο πόνος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του γιατρού, με τη βοήθεια έτσι, των κοπέλων εκεί, νοσηλεύτριες κλπ. Που με βοήθησαν αυτά με τις παυσίπονες, την αντιβίωση και όλα αυτά, σίγουρα βελτιώνεσαι όταν ακολουθείς πιστά τις οδηγίες των γιατρών, αλλά το θέμα είναι να μην φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του γιατρού, να είμαστε από πριν. Χριστιανά μου, επειδή δόθηκε και μέσα από τα social media ότι υπήρχε ενδεχόμενο για μια επέμβαση, το έχουμε αποφύγει ή είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί? Τάσο μου, θέλουμε να ελπίζουμε και εγώ θέλω πιο πολύ να πιστεύω ότι το έχουμε αποφύγει. Βέβαια, εξαρτάται πάρα πολύ και από μένα τώρα πώς θα είμαι μέσα στις επόμενες μέρες. Δηλαδή, να μην κινούμε πολύ, να μην μετακινούμε. Έτσι, να είμαι γενικώς σε μια πολύ ήρεμη κατάσταση.
Γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζω ακόμη σε ποια φάση θα είμαι μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, σίγουρα πόνος υπάρχει ακόμη, παρόλο που σίγουρα είμαι καλύτερα. Αλλά είναι αυτό, τουλάχιστον να μπορώ να το διαχειριστώ, που όπως είπα και προηγουμένως, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και επειδή είναι ανθρώπινος οργανισμός, δεν ξέρεις πώς αντιδρά. Είναι λίγο νωρίς ακόμη για να ξέρω για την Κυριακή, αν τελικά θα τα καταφέρω να είμαι εκεί στο μεγάλο τελικό. Γιατί δεν φτάνει που αρρωστήσα, δεν αρρωστήσα σε οτιδήποτε live, αρρωστήσα στο live του τελικού. Έτσι, ναι. Κάτι που γίνεται, γίνεται σωστά. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο show, Χριστιανά μου, και την Κυριακή, από ό,τι ξέρουμε, έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Άρα, καλό είναι να. Και ξέρουμε επίσης ότι περίμενες πάρα πολύ τον τελικό, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που το αγαπάς και. Ειλικρινά να σας πω, ήρθε σε μια περίοδο, τώρα που είναι την Κυριακή, είναι ο τελικός του Dancing, που είναι για να το πω κάτι που περιμέναμε τόσο καιρό, ας πούμε όλοι που συμμετέχουμε, να έρθει ο μεγάλος τελικός, η αγωνία κορυφώνεται. Σίγουρα είναι το πιο σημαντικό live από όλα τα live τα οποία έχουμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα, ο τελικός. Οπότε εντάξει, σκέφτομαι, θα είμαι, δεν θα είμαι, θα μπορέσω να είμαι, πώς θα είμαι, αν μπορέσω να είμαι. Είναι και αρκετές οι ώρες του παιχνιδιού, οπότε όλα παίζονται, όλα κρίνονται ακόμη. Θα είναι της τελευταίας στιγμής η απόφαση, την Κυριακή, νομίζω θα το δούμε αυτό, θα το ξέρουμε. Εκτός από το dancing είναι και όλα μαζί. Τη Δευτέρα έχω μια εκδήλωση στο Προεδρικό για το Καραϊσκάκιον Ίδρυμα, που επίσης είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για το σκοπό που πραγματοποιείται. Που πραγματικά είναι όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Χριστιανά μου, εγώ νομίζω να κοιμηθείς μόλις κλείσεις το τηλέφωνο, να ξυπνήσεις την Κυριακή είναι η ώρα 7. Να βάλεις στο κέντρο της σκηνής μια καρέκλα και να παρουσιάσεις τον Τάση καθιστή. Μια καρέκλα με τροπούθια, Βαρβάρα μου. Ό,τι σε βολεύει. Ναι, πρέπει να βάλω μια καρέκλα με τροχούθια, η αλήθεια. Ή μπορούμε να κάνουμε και ζωντανή σύνδεση, Χριστιανά, από το σπίτι σου. Για να μην μεταγγείλουμε. Φαντάζεσαι το επόμενο ζευγάρι, το οποίο θα κλείσουμε τώρα στη σκηνή. Και εγώ δεν... Θα είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου. Ναι, είμαι σε μια κατάσταση αλλού για αλλού. Χριστιανά μου, να σε ευχηθούμε όλοι μας περαστικά, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, το ξέρεις άλλωστε. Να ξεκουραστείς είναι το πιο σημαντικό νομίζω που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή και είμαστε σίγουροι ότι την Κυριακή θα είσαι πολύ 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 καλύτερα. Σε δυνατή. Μακάρι, πάντως η αλήθεια είναι ότι για την Κυριακή είχαμε δύο φορέματα να βάλουμε γιατί είναι ο τελικός. Τους έλεγα έτσι, χαριτολογώντας, ότι το ένα σίγουρα ακόμη και να έρθει το πάει περίπατο γιατί είναι τόσο στενό που και δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το φορήσω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Είναι μεταξύ πλάκας αυτά που λέμε για τα φορέματα. Μακάρι να μπορέσω να είμαι καλά, μακάρι να μπορέσω να είμαι εκεί. Και εντάξει, είναι, τώρα για αυτές τις δύο μέρες που έλειπα ήμουν σίγουρη ότι θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Τα είπαμε και χθες στο νοσοκομείο που ήρθατε από κοντά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους γιατί μου έστειλαν όλοι μηνύματα από το σταθμό και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στο control μας βεβαίως, έτσι, και στην αγία μας σε όλους εκεί. Σου στέλνουν τα φιλιά τους πίσω. Σε όλους ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί